Είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Σήμερα κορυφώνει τη μεγάλη μάχη των ενεργών πολιτών της Πρέβεζας για την ανατροπή. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή το βράδυ, αλλά και την άλλη Κυριακή για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Για να μας γνωρίσουν όλοι οι συμπολίτες μας, εμάς και το ψηφοδέλτιο της ανατροπής, της αλληλεγγύης, της δημιουργίας. Το ψηφοδέλτιο της συμμετοχής και της ελπίδας. Στη σημερινή μας συγκέντρωση παρευρίσκονται φίλοι και συμπολίτες από όλα τα χωριά και τους συνοικισμούς του Δήμου μας. Συμμετέχουμε όλοι σπάζοντας παραδοσιακές εντάξεις που καθήλωναν στο γκρίζο χθες. Καλωσορίζουμε όλους τους υποψήφιους με τη δημοτική ριζοσπαστική συνεργασία. Κοντά μας παρευρίσκεται ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας με το συνδυασμό Ήπειρος Ανατροπή, Δημήτρης Κονής. Θα διαβαστεί χαιρετισμός της Περιφερειάρχη Ήπειρου Όλγας Γεροβασίλη. Δυστυχώς, η κεντρική προεκλογική ομιλία μου στα Γιάννενα δεν μου επέτρεψαν να είμαι μαζί σας απόψε στην προσπάθεια που κάνετε να αλλάξετε το αυτοδιοικητικό σκηνικό, άρα και την προοπτική του Δήμου σας, του Δήμου Πρέβεζας. Θέλω όμως με πλήρη ειλικρίνεια να σας πω τόσο στο φίλο και σύντροφο Δημήτρη Βασιλείου, όσο και σε όλους εσάς, τον καθένα σας ξεχωριστά, πως λυπάμαι ιδιαίτερα για αυτή μου την απουσία. Και ασφαλώς εννοώ τη φυσική μου απουσία. Γιατί κατά τα άλλα είμαι μαζί σας. Είμαι δίπλα σας στη μεγάλη προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα για να κάνετε και στην Πρέβεζα πραγματικότητα το στόχο της ανατροπής. Για να κάνετε το Δήμο της Πρέβεζας έναν ισχυρό Δήμο αλληλεγγύης, συμμετοχής, διεκδίκησης, διαφάνειας, δημοκρατίας και ανάπτυξης. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και καλό αγώνα σε όλους σας. Όλγα Γεροβασίλη, υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βλέποντας τα πρόσωπά σας νιώθω τη χαρά, τη βεβαιότητα και τη σιγουριά της νίκης. Και αισθάνομαι τη διάθεση να χαμογελάσω μαζί σας. Όχι γιατί ξεχνώ, έστω για μια στιγμή, αλλά γιατί δεν ξεχνώ τις δυσκολίες που περνά σήμερα ο λαός μας. Αλλά εμείς με το χαμόγελο μάθαμε να παλεύουμε, με το χαμόγελο θα παλέψουμε και με το χαμόγελο θα νικήσουμε. Το χαμόγελο κάθε διαδηλωτή, κάθε απεργού, κάθε ενεργού πολίτη που αντιστέκεται στο φόβο και στους εκβιασμούς. Το χαμόγελο των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που δικαιώθηκαν για τον οχτάμινο αγώνα τους. Χάρη στην εμπιστοσύνη του λαού μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε από ένα μικρό κόμμα της αριστεράς όχι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και η μεγάλη δύναμη της αλλαγής, της ανατροπής. Δύναμη ελπίδας και στην Ευρώπη. Και όσο πιο ισχυροί γινόμαστε, τόσο πιο ταπεινοί αισθανόμαστε μπροστά σε όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται, ελπίζουν σε εμάς, επενδύουν σε εμάς για ένα καλύτερο αύριο.
Ξέρουμε ότι μόνο μαζί τους, μαζί με όσους κατανοούν ότι ο αγώνας είναι ο αγώνας του καθενός, αγώνας όλων και όχι αγώνας κάποιων για λογαριασμό άλλων, μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Ξέρουμε ότι η εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση για κάποια ποσοστά, για κάποια εναλλαγή στην εξουσία. Είναι μια μάχη που θα κρίνει το αύριο. Θα συνεχιστεί αυτή η καταστροφή. Θα εξακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι να βουλιάζουν αβοήθητοι στη φτώχεια και στην απελπισία. Θα απλωθεί η ελληνική τραγωδία ως success story και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή θα πει ο ελληνικός λαός, φτάνει πια, ως εδώ. Ή θα χαράξουμε όλοι μαζί ένα νέο δρόμο με πρωτογενές πλεόνασμα, όχι ψεύδους, αλλά αλληλεγγύης, ανθρωπιάς συμμετοχής, δημοκρατίας και εν τέλει ανάπτυξης με τον άνθρωπο στο επικέντρο της. Αυτό είναι το δείγμα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι αισιοδοξία. Είναι χρέος μας, σύντροφοι και σύντροφοι, να νικήσουμε. Απέναντι σε κάθε άνεργο, κάθε απελπισμένο, κάθε παιδί που πεινάει, κάθε άρρωστο που ζει την αναλγησία του απάνθρωπου κράτους. Απέναντι σε κάθε συνταξιούχο που αργοπεθαίνει, σε κάθε νέο που αναζητά στη μετανάστευση μια κάποια ζωή, σε κάθε πολίτη που βλέπει την πατρίδα να αιμορραγεί, χρέος μας είναι όχι φιλοδοξία. Συνήθως, οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές θεωρούνται ένα είδος εθνικής δημοσκόπησης, μια αναμέτρηση με περιορισμένο ενδιαφέρον για τη ζωή του πολίτη. Σήμερα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτές οι εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία για την Πρέβεζα, για την Ήπειρο, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αύριο. Ναι ή όχι στις πολιτικές της απάνθρωπης, της ανθρωπιστικής τραγωδίας. Ναι ή όχι στις πολιτικές καταστροφής της χώρας και των ανθρώπων της. Ναι ή όχι σε εκείνους που επιβάλλουν μια αισιώδη, αδιέξοδη και απάνθρωπη πολιτική για να αντιμετωπίσουν δήθεν την κρίση που ήδη δημιούργησαν. Αυτή είναι η ουσία και για τις τρεις κάλπες. Κάθε φορά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσυνδέσει τις δημοτικές εκλογές από το λεγόμενο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Και προχθές άκουσε έναν δήμαρχο της κυβερνητικής λογικής να αναρωτιέται δημοσίως τι σχέση έχουν τα μνημόνια με τα σκουπίδια, το νερό, τις κοινωνικές δομές. Λοιπόν, έχουν σχέση με τα μνημόνια και οι βρώμικες πόλεις και οι ρημαγμένοι παιδικοί σταθμοί και οι αποστραγγισμένες κοινωνικές υπηρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι απολυμμένοι σχολικοί φύλακες και οι καθηγητές που βρίσκονται στη διαθεσιμότητα και τα κλειστά σχολιά. Αλλά όταν το μνημόνιο διατάζει και η κυβέρνηση απολύει, όταν ελέον μνημονίων αποψηλώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες, μηδενίζονται τα κοινωνικά κονδύλια, στερείται η αυτοδιοίκηση πόρων. Ποιος μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση το έργο των Δήμων με το σημερινό καθεστώς? Και όταν ένας δήμαρχος, αντί να αντιστέκεται και να πιέζει την κεντρική εξουσία, γίνεται συνεργός της στις βαραβαρότητες, τότε τι ακριβώς παριστάνει? Εμείς καλούμε τους πολίτες να δώσουν ένα τέλος στα τοπικά συστήματα της δικοματικής διαφθοράς. Να δώσουν ένα τέλος στα διεφθαρμένα τοπικά κατεστημένα της διαπλοκής οικονομικών συμφερόντων. Εμείς καλούμε τους πολίτες της Πρέβεζας να στηρίξουν και να ψηφίσουν τη δημοτική ριζοσπαστική συνεργασία στο Δήμο Πρέβεζας με επικεφαλής τον Δημήτρη Βασιλείου. Να αναδείξουν πρώτη δύναμη τη ριζοσπαστική συνεργασία και δήμαρχο τον Δημήτρη Βασιλείου. Έχουμε μόνο δύο μέρες μπροστά μας, αλλά μόνο μία επιλογή. Να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Γεια σας. Η σημερινή μας συγκέντρωση θα χαιρετήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συμπολίτης μας Ευκλήδης Ακαλώτος. Τρόπισες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να χαιρετήσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τη συγκέντρωσή σας και θέλω να σας πω, να σας ευχηθώ καλή ανατροπή, καλή δημιουργικότητα και καλή καινούργια αρχή. Θέλω να χαιρετήσω όμως και κάτι παραπάνω, γιατί βλέπω εδώ πολλά πρόσωπα που από το 2004, όταν πρωτοκατεβήκαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν βάλαν το κεφάλι κάτω. Είναι αυτοί και αυτές που μας χλεβάζανε, που μας λέγανε ότι είναι του περιθωρίου,
ότι έχει αλλάξει η ζωή, ότι οι ιδεολογίες πια δεν ισχύουν, ότι ο καπιταλισμός είναι αυτός και πρέπει πάντα να μείνει, και όμως τους δείξαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες αυτές που αυτά τα πέτρινα χρόνια δεν σκύψανε το κεφάλι και κρατήσανε το ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε τώρα στη θέση που είμαστε. Και θέλω να πω ότι αυτή την Κυριακή και την άλλη παλεύουμε για την επιστροφή της πολιτικής. Παλεύουμε για να είναι η πολιτική πάνω από την οικονομία. Να είναι η πολιτική πάνω από τους τεχνοκράτες. Να είναι η πολιτική πάνω από όλα αυτά που μας έχουν πει είναι μονόδρομος. Γιατί σε αυτές τις εκλογές αυτό που θέλουν είναι να μην υπάρχει αντιπαράθεση πάνω στις ιδεολογίες, πάνω στα προτάγματα και πάνω στις προτάσεις. Είναι αυτά τα πράγματα που ανέδειξε χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας στο debate, που είμαι πολύ στεναχωρημένος που είσαστε εσείς εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα δελτία του 8 και των 9 θα είχαν πολύ μεγάλη έκταση και θα τα αναδείχνανε σήμερα τι έκανε και τι είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτά τα ίδια κανάλια που μας λένε λαϊκιστές. Και θέλω να πω σε όποιους μας πλησιάζουν τώρα για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, πότε ήμασταν πιο λαϊκιστές εμείς? Όταν ήμασταν ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μεγάλα έργα και λέγαμε ότι αυτό δεν είναι πρότυπο ανάπτυξη για τη χώρα μας? Ή τώρα που αρχίζουμε και λέμε ότι δεν μπορεί να κάνεις ανάπτυξη αν δεν αντιμετωπίσεις την ανθρωπιστική κρίση? Ότι δεν μπορεί να κάνεις ανάπτυξη αν δεν αρχίσεις με τις ανάγκες των πολλών? Δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη αν δεν φέρεις καινούργιες ιδέες για την παραγωγική ανασυγκρότηση, με καινούργιους φορείς παραγωγής, με την κοινωνική αλληλεγγύη και με την κοινωνική οικονομία? Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε ήμασταν πιο λαϊκιστές? Όταν μαζί από το 2000 ήμασταν ενάντια στους πολέμους τους στη Μέση Ανατολή, και όταν ήμασταν μέρος του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης και πολεμάγαμε για το δημόσιο νερό, για τη δημόσια παιδεία και βέβαια ενάντια στην κυριαρχία των χρηματαγορών? Ή τώρα που βάζουμε μπροστά την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική οικονομία και βέβαια τα ριζοσπαστικά δημοτικά κινήματα και κινήσεις που θέλουν να έχουν μια άλλη σχέση οι πολίτες με την πολιτική, που έχουν μια άλλη άποψη για τις γειτονιές, μια άλλη άποψη για το δημόσιο χώρο? Θέλω τελευταία να πω ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη σχέση με την πολιτική. Δεν είναι το κυρίαρχο μια κυβέρνηση της αριστεράς αν δεν έχει ενεργούς πολίτες που θα είναι δίπλα. Δεν είναι το κυρίαρχο μια κυβέρνηση της αριστεράς αν οι άνθρωποι της αριστεράς δεν το πιστέψουν και δεν έχουν τη δημιουργικότητα αυτή που θα βοηθήσει αυτή την κυβέρνηση. Μας λένε ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Όταν αναδείξαμε όλο αυτό το καιρό ότι πρέπει να κουρέψουμε το χρέος και να έχουμε αυτό που ζητήσαμε, που είχε η Γερμανία το 1953, που είχε και το κούρεμα, είχε και τις ρήτρες ανάπτυξης και είχε ένα καινούριο επενδυτικό πρόγραμμα, που είχε η Γερμανία η βάση της στο θαύμα της Γερμανίας στη δεκαετία του 50 του 60 πάνω σε αυτό το χρέος. Και έχουμε ένα πρόγραμμα που αρχίζει με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με την αύξηση του κατώτατου μισθού εκεί που ήταν πριν θούν τα μνημόνια, που λέμε ότι κανένας πολίτης μας δεν θα μπορέσει να ζήσει ποτέ ξανά να κόψει τα φάρμακά του, και όταν έχουμε πει ότι θα βάλουμε μπροστά την παραγωγική ανασυγκρότηση. Σας ρωτάνε και σας λένε, μα είναι αυτά τα πράγματα ρεαλιστικά? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό το πράγμα που δεν μπορεί, γίνεται πουθενά στην Ευρώπη? Εγώ σας ρωτάω να απαντήσετε εσείς,
Γιατί εσείς πρέπει να απαντήσετε όλοι και όλες αν είναι αυτό ρεαλιστικό. Εσείς πρέπει να απαντήσετε αν βαρεθήκατε την πολιτική μέσω απειλών. Ότι αν δεν δεχτείτε τα μνημόνια θα μας διώξουν από το ευρώ. Αν δεν δεχτείτε τη δημοσιονομική πειθαρχία θα μας διώξουν από το ευρώ. Αν δεν δεχτείτε ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στο χαμηλό μισθό, στην εποχιακή εργασία, στην ευέλικτη εργασία, θα μας διώξουν από το ευρώ. Εσείς αποφασίζετε, δεν αποφασίζει κάποιος άλλος τι είναι ρεαλιστικό, αλλά ένας κυρίαρχος λαός που είδαμε στα πρόσφατα δημοσιεύματα, εχθές και προχθές από το Financial Times, πώς φαντάζονται την Ευρώπη, όπου η ελίτ της Ευρώπης συναντήθηκαν στις Κάνες και υπήρχαν τρεις φράξεις. Υπήρχε η φράξια που είπε ότι πρέπει να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να μαζέψουμε τον Αντώνη τον Σαμαρά. Και υπήρχε μια άλλη φράξια που είπε να κάνουμε δημοψήφισμα αλλά μόνο για το ευρώ. Και βέβαια υπήρχε και η κυρίαρχη φράξια που είπε δεν θα κάνουμε δημοψήφισμα, απλώς θα έχουμε ένα τεχνοκράτη πρωθυπουργό και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δηλαδή αυτό που θέλανε οι κυρίαρχοι της ελίτ είναι να μην υπάρχει η λαϊκή βούληση, να μην υπάρχει καν η πιθανότητα να μπορεί να κρίνει ο κυρίαρχος λαός. Αυτή την Κυριακή και την άλλη Κυριακή αυτή η αποφασιστικότητα δεν μπορεί να καθυστερήσει πια. Αυτή την Κυριακή θα πρέπει να δεχθούν τη λαϊκή κρίση και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα το δώσουμε αυτό το μήνυμα. Θα δώσουμε το μήνυμα ότι δεν απειλούμαστε πια, ότι δεν δεχόμαστε η δημοκρατία να είναι στο περιθώριο, ότι δεν δεχόμαστε οι ανάγκες των πολλών να είναι στο περιθώριο. Αυτό θέλουν οι κυρίαρχοι της Ευρώπης. Ο Γιάννης ο Στουρνάρας και ο Αντώνης ο Σαμαράς θεωρούν ότι θα δεχθούμε για πάντα ο κόσμος της εργασίας να είναι στο περιθώριο. Εμείς απαντάμε με τρεις λέξεις. Forget it Γιάννης. Ξέχασε το Γιάννη. Forget it Αντώνη. Ξέχασε το Αντώνη. Και είναι στο χέρι μας να στείλουμε αυτές τις τρεις λέξεις ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει αλλάξει. Και σε 4-5 χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές και ο Δημήτρης θα διεκδικεί τη δεύτερη θητεία του, δεν θα είναι κατά του ρεύματος, δεν θα είναι για την ανατροπή το σύνθημα, αλλά θα είναι μέρος ενός ρεύματος ευρωπαϊκού, ένα ρεύμα της Ευρώπης, ένα ρεύμα της Ελλάδας, ένα ρεύμα της περιφέρειας και ένα ρεύμα στο δημοτικό επίπεδο που θα συνεχίσει το έργο που μπορούμε να αρχίσουμε αυτή την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχος Πρέβεζας, όλων των Πρεβεζάνων, Δημήτρης Βασιλείου. Καλησπέρα. Γεια σας. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα τακτοποιήσω και τον καιρό. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας εμείς. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν υπάρχει που λένε οι νέοι σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δημιουργήσαμε όλοι μαζί αυτό το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ένα δυνατό ρεύμα ανατροπής, ένα ρεύμα νίκης. Καταφέραμε να ταράξουμε τα νερά, να αλλάξουμε τα δεδομένα, να δείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, εκτός από το δρόμο της υποταγής και το μονοπάτι του αναχωρητισμού. Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις της κοινωνίας μας που βρίσκονται σε ύπνωση, σε απογοήτευση και σε αδιέξοδο. Καταφέραμε να ενώσουμε δυνάμεις και να τις μετουσιώσουμε σε πηγές δημιουργίας.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πριν δύο μήνες σας είχαμε καλέσει σε ένα ταξίδι αλληλεγγύης, σε ένα ταξίδι ανατροπής και δημιουργίας, σε ένα ταξίδι χαράς, αλλά και ένα ταξίδι νίκης. Νομίζω ότι και αυτήν την υπόσχεσή μας την έχουμε τηρήσει. Απολαύσαμε μέχρι σήμερα την ομορφιά, τη δύναμη και τη δημιουργικότητα αυτού του προεκλογικού ταξιδιού. Γευτήκαμε και πίκρες, αλλά και πολλές χαρές. Αλλά κυρίως ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους που ζουν αυτές τις βάρβαρες συνέπειες της κρίσης. Συνομιλήσαμε μαζί τους, συζητήσαμε προβλήματα, ψάξαμε λύσεις. Λίγες ώρες, μόνο ώρες έχουν μείνει για την Νικηφόρα ολοκλήρωση αυτού του προεκλογικού ταξιδιού. Λίγες ακόμη ώρες για να μπορέσουν να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί, από το Σεπτέμβρη, στην αρχή ενός νέου ταξιδιού, ανασυγκρότησης, ανάταξης και δημιουργίας. Λίγο ακόμα, φίλες και φίλοι, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Για μας, για τα παιδιά μας, για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Όλο αυτό το διάστημα αλλάξαμε τα προεκλογικά ιωθώτα. Αλλάξαμε τον τύπο και τον τρόπο των προεκλογικών αναμετρήσεων. Προσθέσαμε ποιότητα και ήθος. Προσθέσαμε μουσική και ποίηση. Ξεφύγαμε από την αερολογία και τις ανέξοδες υποσχέσεις. Αφήσαμε στην άκρη το τάξιμο και το ρουσφέτι. Διαγράψαμε το δήμαρχο Σωτήρα. Δεν συκοφαντήσαμε, δεν χειδεολογήσαμε. Βάλαμε στο κέντρο του προεκλογικού αγώνα τις ανάγκες των ανθρώπων και του τόπου. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο, επιστημονικά και πολιτικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα για το Δήμο της Πρέβεζας. Ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε σήμερα με τη συμμετοχή πολλών φίλων και συναγωνιστών. Ένα πρόγραμμα που προτείνει λύσεις για το σήμερα και ανοίγει το δρόμο στο αύριο. Ένα πρόγραμμα ανατροπής και δημιουργίας. Αντί όμως μιας προγραμματικής αντιπαράθεσης, την οποία και επιζητούσαμε, δεχτήκαμε πολλές αήθεις, συκοφαντικές, χυδαίες επιθέσεις, κυρίως προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου. Κάθε τρεις και λίγο εμφανίζονταν σε μέρος του τοπικού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, ο οποίος τα πρόβαλε φυσικά δεόντως, χυδαία, ανιστόρητα και βλακώδη θα έλεγα άρθρα εναντίον μου, γραμμένα από δήθεν δημοσιογράφους, από δήθεν δημοσιολόγους, από δήθεν τιμητές της αγωνιστικής ορθοδοξίας, από δήθεν υπερασπιστές του Δήμου, από δήθεν Πρεβεζάνους και δήθεν φίλους. Το μόνο, αγαπητοί φίλοι, που δεν ήταν δήθεν σε αυτή την περίπτωση ήταν τα συμφέροντα, μικρά και μεγάλα, που κρύβονται πίσω από αυτή την επίθεση. Είναι τα συμφέροντα εκείνων που, όντας χωμένοι σε όλες τις δουλειές του Δήμου, βλέπουν να χάνουν τη θέση του προνομιακού συνομιλητή με τους εκάστοτε, μέχρι σήμερα δημάρχους, όταν εμείς θα αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Ρίξτε μια ματιά στα ψηφοδέλτια που στηρίζονται από τα κόμματα που κυβερνούν σήμερα τη χώρα και θα καταλάβετε το σχήμα της διαπλοκής. Τοπική εξουσία, εργολάβοι και ετωνίχηδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης σε στενή σχέση και συνεργασία. Και όλοι αυτοί καταλαβαίνουν ότι εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν πρόκειται να υποκύψουμε στη λογική των συμφερόντων και δεν θα θυσιάσουμε τον τόπο για χάρη των δικών του συμφερόντων. Κάποιοι άλλοι βέβαια συνδυασμοί, αλλά και κάποιοι εκτός συνδυασμών, κάνουν κατά το κοινό λεγόμενο την πάφια και βάζουν και αυτοί τις δικές τους πινελιές σε αυτήν την κλιμάκωση των επιθέσεων. Δεν πειράζει όμως. Ας καταλάβουν όμως ότι κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της αγωνιστικότητας, της συνέπειας και της αλήθειας. Όλοι αυτοί, φίλες και φίλοι, βλέπουν αυτό που βλέπουν και όλοι οι δημότες του Δήμου Πρέβεζας. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ταράζονται, χάνουν την ψυχραιμία τους, πανικοβάλλονται. Και η σημερινή μας συγκέντρωση τους ταράζει ακόμα περισσότερο. Ταράξτε τους οριστικά, μεθαύριο με την ψήφο σας. Ψηφίστε Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία. Ναι, συνδημότησες και συνδημότες, δεν είμαστε σαν τους άλλους. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από κούφιες και ανυπόληπτες διακηρύξεις περί ανεξάρτητων και ακομμάτιστων συνδυασμών.
διακηρύξεις που έγκαιρα και καθαρά καταγγείλαμε ως χονδροειδή ψέματα και υποκρισία. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια και οι υποκριτές αποκαλύφθηκαν. Κανένας από τους συνδυασμούς των κυρίων Μπαΐλη, Παπά και Κλάπα δεν είναι ανεξάρτητος και οι τρεις από τα κόμματα της κυβέρνησης Σαμαρά και Βενιζέλου στηρίζονται και οι τρεις στηρίζουν τη μνημονιακή πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Εμείς όμως, φίλοι και φίλες, το ξεκαθαρίσαμε μια και καλή από την αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το ψηφοδέλτιό μας. Αλλά η Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δημοτική παράταξη μέσα στην οποία ο καθένας από εμάς έχει τη δική του αυτονομία και αυτοτέλεια. Μας ενώνει όμως η κοινή μας αγάπη και η αγωνία μας για τον τόπο και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Μας ενώνει η κοινή μας πεποίθηση ότι τα πράγματα στο Δήμο δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι, ότι αυτή η πολιτική δεν πάει άλλο και ότι απαιτείται μια ολική ανατροπή. Μας ενώνει η διάθεσή μας να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό των συνδημοτών μας και όχι για την τσέπη μας. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Εμείς όταν μιλάμε για ανάπτυξη και οικονομική δραστηριότητα του Δήμου, το κύριο και πρωταρχικό που έχουμε στο μυαλό μας είναι οι ανάγκες των πολιτών, είναι οι ανάγκες των ανθρώπων, η ικανοποίηση των οποίων καθορίζει τις προτεραιότητες και την ενάργηση και τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών μας δραστηριοτήτων. Σαν Δημοτική Παράταξη σήμερα, σαν Δημοτική Αρχή αύριο. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα, διότι όλοι γνωρίζουν, όλοι γνωρίζετε ότι τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των αναπτυξιακών δράσεων, των δημοτικών διοικήσεων, πολλές φορές τον καθορίζουν και τον διαχειρίζονται διάφορα μικρά και μεγάλα συμφέροντα εργολάβων, συμβούλων, μελετητών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που αυτοί μπορούν να προσφέρουν και σύμφωνα με τα δικά τους ιδιωτελή ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Έχουμε όραμα, έχουμε πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα θέματα και τα προβλήματα του Δήμου Πρέβεζας. Το πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία με τη συμμετοχή δεκάνων ανθρώπων, με συζητήσεις με πολλούς φορείς του Δήμου. Είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό σε παραπέρα βελτίωση, εξειδίκευση και αν χρειαστεί διόρθωση, πάντα με την ενεργή συμμετοχή δημοτών και συλλογικών φορέων. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Είμαστε καθαροί και άφθαρτοι και ως ριζοσπαστική συνεργασία και ως άτομα όλοι οι δημοτικοί μας σύμβουλοι. Δεν έχουμε δεσμεύσεις απέναντι σε κανέναν, παρά μόνο δεσμευόμαστε με το πρόγραμμά μας έναντι των συνδημοτών μας. Δεν μας κρατάει κανένας από πουθενά και γι' αυτό είμαστε πολιτικά αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, να υλοποιήσουμε όλα όσα λέμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Είμαστε ευθύς και διαφανείς στις σχέσεις μας με όλους τους ψηφοφόρους. Δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Δεν υποσχόμαστε ρουσφέτια, δεν τάζουμε δουλειές, βολέματα κτλ. Όπως κάνουν κατά κόρον άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι. Δεν κοροϊδεύουμε καμία και κανέναν. Δεσμευόμαστε μόνο για μια κοινή προσπάθεια, συμμετοχή, έλεγχο και αγώνες για την επίλυση των προβλημάτων. Και κυρίως δεσμευόμαστε για συνέπεια όσων λέμε και κάνουμε. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο όλων σας, ζητάμε την ψήφο όλων των συνδημοτών μας για να γυρίσουμε σελίδα μεθαύριο, να αλλάξουμε εποχή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ζούμε όλοι τις βάρβαρες συνέπειες αυτής της κρίσης, την οποία αφηδιζόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο, εξαιτίας της συνεχιζόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής που σήμερα υλοποιείται μέσα από τα μνημόνια. Αν αύριο αυτή την πολιτική της άγριας λιτότητας και της ανεργίας την πουν αλλιώς και όχι μνημόνιο, σε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία της. Αυτή λοιπόν η πολιτική, όλοι το βλέπουν και το ζουν στο πετσί τους, έχει οδηγήσει το Δήμο ολόκληρο στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, στη μιζέρια και στην ανέχεια, τους δημότες στη φτώχεια και στην κατάθλιψη, στο κλείσιμο επιχειρήσεων και μαγαζιών, τους αγρότες και τους ξενοτρόφους στην καταστροφή, τους εργάτες και τους μισθωτούς στην ανεργία και την εξαθλίωση, τους νέους στον δρόμο της μετανάστευσης και τα χωριά μας στην ερήμωση.
αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική υπηρετεί η σημερινή Δημοτική Αρχή υπό τον κύριο Μπαϊλή. Αυτή την πολιτική αποδέχονται ως βάση και να αποθέτουν σε αυτή το δημοτικό πολιτικό τους μέλλον και οι άλλοι συνδυασμοί του κύριου Παπά και του κύριου Κλάπα, ο καθένας βεβαίως με τις ιδιαιτερότητες του. Η αποδοχή αυτής της πολιτικής όμως έχει φέρει τραγικά αποτελέσματα. Έχει γονατίσει την τοπική αυτοδιοίκηση, την έχει στραγγαλίσει οικονομικά. Ενώ η κατάσταση του Δήμου και των Δημοτών καθημερινά χειροτερεύει, ο νυν Δήμαρχος μας λέει με το πρόγραμμά του ότι τα κατάφερε. Δημιούργησε προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο πρώην Δήμαρχος σκέφτεται τη μεταρρύθμιση και επαναθεμελίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτές τις νέες συνθήκες. Αποδεχόμενος δηλαδή αυτήν την κατάσταση, αυτή την πολιτική. Ο δε κύριος Παπάς, με όλες τις δεξιές και ακροδεξιές συνιστώσεις της παράταξής του, προτείνει την ιδιωτικοποίηση σαν λύση όλων των προβλημάτων. Φίλες και φίλοι, αυτή η πολιτική δεν πάει άλλο. Δεν πάει όλο με αυτούς τους δημοτικούς άρχοντες. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί και πρέπει να ανατραπεί τώρα. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί, λέω, τώρα. Ας κάνουμε με την ψήφο μας μεθαύριο το πρώτο βήμα για την ανατροπή της στο Δήμο της Πρέβεζας. Ψηφίστε Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία πολιτική και οικονομική, κατά την οποία, όπως όλοι βλέπετε και παρακολουθάτε, οι κοινωνικές δομές του Δήμου βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Κάθε μέρα χειροτερεύουν και ο Δήμος με τον Δήμαρχο παρακολουθούν. Οι παιδικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Τα ΚΑΠΗ και τα ΚΙΦΗ υπολειτουργούν χωρίς ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Τα ΑΜΕΑ δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Πολλοί συνδημότες μας βασανίζονται την ανεργία, τη φτώχεια, τον υπερδανισμό. Οι υπηρεσίες υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίδαλψης συνεχώς υποβαθμίζονται. Το ίδιο το νοσοκομείο υποβαθμίζεται μέρα με τη μέρα. Κλείνουν κλινικές, λείπουν γιατροί, δεν μπορούν να υλοποιήσουν εφημερίες. Κλείνει ο ΕΟΠΗ, εκατοντάδες συμπολίτες μας ανασφάλιστοι δεν μπορούν να καλύψουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Στο χώρο της παιδείας η κατάσταση δεν μπορεί να περιγραφεί με καλύτερα χρώματα. Υπόσχονται συνεχώς κάθε προεκλογική περίοδο ανέγερση καινούριων σχολικών κτηρίων, όπως το μουσικό σχολείο, και κάθε χρόνο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και κάθε εκλογική περίοδο ξανά τα υπόσχονται. Όπως υπόσχονται αναβάθμιση και ένα νέο νοσοκομείο, όταν το έχουν υποβαθμίσει και όταν δεν μπορεί κάποιος να αφήσει την υγεία του στα χέρια αυτών των υπηρεσιών έτσι όπως έχουν καταντήσει. Εμείς με το πρόγραμμά μας βάζουμε το δάκτυλο στον τύπο των ύλων. Θεωρούμε πρώτη στο καθήκον της Δημοτικής Αρχής την υπεράσπιση όλων αυτών των ανθρώπων που σήμερα δοκιμάζονται από τη βαθύτατη κρίση. Θεωρούμε καθήκον μας να ενισχύσουμε όλες αυτές τις δομές του Δήμου, να ενισχύσουμε όλες εκείνες τις δομές αλληλεγγύης που αναπτύσσονται, να θέσουμε ως μη παρέκει την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο. Όμως θεωρούμε ως Δημοτική Αρχή πρώτη στο καθήκον την υπεράσπιση αυτών των ανθρώπων. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην ποιότητα ζωής στην πόλη και δεν θα πω για τα χωριά ακόμη. Η κατάσταση των χωριών είναι ικτρή. Τα χωριά μας ερημώνουν. Και το μόνο που υπόσχονται, το μόνο που κάνουν είναι να αναθέτουν απευθείας τη διόρθωση και την επίστρωση κάποιων δρόμων. Όσες φορές και αν έχω θέσει το θέμα, δεν έχει απαντήσει κανένας.
Γιατί πάνω από 100 αναθέσεις σε εργολάβους απευθείας, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς διαδικασίες μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, να δίνονται ανεξέλεγκτα δεξιά και αριστερά σε εργολάβους. Κανένας δεν έχει απαντήσει. Και στα χωριά κανένας δεν βρίσκει αυτούς τους δρόμους που υποτίθεται ότι επιδιόρθωσαν. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα ανοιχτά στην πόλη. Το λιμάνι. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς είναι ικανοποιημένος με την εικόνα που έχει σήμερα το λιμάνι. Παρόλα αυτά, επί σειρά ετών όλοι λύναν το θέμα. Όλοι δίναν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του λιμανιού. Και όμως πίσω από τις πλάτες των ανθρώπων, πίσω από τις πλάτες των επιστημόνων, αποφάσισαν εν κρυπτό να αλλάξουν τα σχέδια αναδιοργάνωσης του λιμανιού. Εμείς θεωρούμε ότι το λιμάνι πρέπει να ενταχθεί οργανικά και να αποτελέσει εκείνο τον κομβό, τον κόμβο, εκείνο το σημείο γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθεί όχι μόνο η πόλη αλλά και όλος ο νομός. Θεωρούμε απαραίτητο να ληφθούν όλες εκείνες οι μέριμνες που το λιμάνι να μπορέσει να αποτελέσει τον κόμβο ανάπτυξης όλης της περιοχής. Διεκδικούμε άμεσα την επανεξέταση και τροποποίηση του εγκριτικού σχεδίου του λιμανιού σύμφωνα με το Master Plan και την ανακτική λύση 2 του στρατηγικού σχεδιασμού. Ζητούμε επανεξέταση και θα προχωρήσουμε από το Σεπτέμβριο που θα είμαστε Δημοτική Αρχή. Επανεξέταση από Επιτροπή Ειδικών των πραγματικών αναγκών της λειτουργικής βιωσιμότητας της Μαρίνας σύμφωνα με τη χωρητικότητα και τις προοπτικές βελτίωσης μετά από στοχοποιημένες επεμβάσεις. Ζητούμε να επανεξεταστεί η σχετική απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού και της ΕΣΑΛ για το χωροταξικό και του λιμανιού και της Μαρίνας. Ζητήματα περιβάλλοντος. Το θέμα με την Κιανή Ακτή αποτελεί μια περίπτωση μελέτη στην οποία μπορούμε, πάνω στην οποία μπορούμε να αναλύσουμε όλη την πολιτική των δημοτικών αρχών από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα. Όταν δήλωσα ότι ο ένας δήμαρχος σχεδίαζε και ο άλλος υλοποιούσε το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος στον χώρο της Κιανής Ακτής, κατηγορήθηκα ως άσχετος, ως απόν από την πόλη που δεν γνωρίζω τα ζητήματα. Όμως, αυτός που με κατηγόρησε αποδείχθηκε με στοιχεία αποδεδειγμένα ότι λέει ψέματα. Δικό του ήταν το σχέδιο εν αγνία του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό υλοποίησε σήμερα ο Μπαΐλης. Εμείς και σε αυτό το θέμα, γι' αυτό λέω ότι είναι επιτομή για μια ανάλυση το ζήτημα της Κιανής Ακτής. Είμαστε υπέρ συνολικών λύσεων για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις τύπου Κιανής Ακτής, όταν στο ενδιάμεσο δεν γίνεται κάτι, το αφήνουν κενό και πάνε στον Πατοκράτορα και φτιάχνουν αυτά τα οχυρωματικά έργα, μπας και έρθουν οι εχθροί με τα τάγκ από τη μεριά της θάλασσας, λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων συγκεκριμένων εργολάβων. Δεν σας κάνει εντύπωση, ψάξτε το, και στο έργο της Μαρίνας και στο έργο της Κιανής Ακτής και το κάμπινγκ στην Καστροσυγιά, στη θέση Τσούκες. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που συμμετέχει σε όλα αυτά και σε άλλα πολλά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ενορχιστρώνουν επιθέσεις εναντίον μας, διότι ξέρουν ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί τους. Εμείς θα θέσουμε κυρίως τα ζητήματα που αφορούν την πόλη, που εκείνα τα ζητήματα που πρέπει να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων της πόλης και των χωριών μας. Η ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Πόσες φορές ακούμε, έχετε ακούσει
για το ιστορικό κέντρο, για πεζοδρομήσεις, για ποδηλατοδρόμους. Μέχρι σήμερα όλα αυτά που βλέπετε δεν αντιστοιχούν σε αυτά που υποσχέθηκαν, σε αυτά που είπαν ότι θα κάνουν. Εμείς όταν λέμε ότι θα αναμορφώσουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, ότι θα δημιουργήσουμε πεζοδρόμους, ότι θα δημιουργήσουμε όλους εκείνους τους όρους και τις συνθήκες που να μπορούν οι πολίτες της πόλης, ανεξάρτητα της φυσικής τους κατάστασης, να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, και αναφέρομαι στα αμαία, στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κίνησης, το εννοούμε και θα το κάνουμε. Εδώ δεν μπόρεσαν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, να λύσουν ένα απλό πρόβλημα. Το πρόβλημα με το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων στο Νιοχώρι. Και όταν πήγα και τα είδα και είπα ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, ότι αποτελεί πηγή μόλυνσης και ότι ο Δήμος πρέπει να πάρει όλες εκείνες τις πρόνοιες έτσι ώστε να λυθεί αυτό το θέμα, πάλι κατά το κοινό λεγόμενο μου την έπεσαν κάποιες εφημερίδες ότι ο αριστερός υποψήφιος δήμαρχος δεν καταλαβαίνει από αυτά. Το πρόβλημα όμως παραμένει και χθες που ήμασταν στο Νιοχώρι ξανατέθηκε το ζήτημα. Εμείς θα πάρουμε μέτρα να λυθεί αυτό το πράγμα. Αγαπητοί φίλοι, η Πρέβεζα, μια πόλη με πολιτιστικές παραδόσεις ισχυρές, μια πόλη που έχει μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών σχημάτων, μουσικών, θεατρικών, μια πόλη που έχει μια χοροδία με διεθνείς διακρίσεις, μια πόλη που έχει μια φιλαρμονική από το 1920, μια πόλη που έχει δημοτικό δύο με 250 άτομα. Αυτή η πόλη δεν έχει έναν χώρο που να μπορέσουν να εκφραστούν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Δώσαμε μια διέξοδο. Η περασμένη Τρίτη κάτω από το ρολόι. Παίξανε 5-6 σχήματα τοπικά. Την άλλη εβδομάδα, εάν δεν είμαστε από την πρώτη Κυριακή Δήμαρχοι και Δημοτική Αρχή, θα ξαναδιοργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Όχι κάτω από το ρολόι, θα βρούμε άλλο χώρο. Θα αναλάβει ο φίλος μου Σπύρος ο Κανιώρης να την οργανώσει. Λέμε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και θέτουμε ως στόχο, άμεσο στόχο, από τις πρώτες ενέργειες να αναθέσουμε, να εκπονήσουμε μελέτη διάγνωσης και κατασκευής ενός πολυχώρου πολιτιστικού στον οποίο να μπορούν να βρουν στέγη και έκφραση όλα τα σχήματα της πόλης. Έχουμε πίσω μας το Αμβρακικό. Όλοι οι παλιοί Πρεβεζάνοι, δεν εννοώ εμένα, εγώ είμαι ένας ξένος σε αυτή την πόλη, γνωρίζετε ότι από αυτόν τον χώρο ζούσαν οικογένειες και οικογένειες χρόνια και χρόνια. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και κανείς δεν ασχολείται σοβαρά. Εμείς λοιπόν για τον Αμβρακικό έχουμε μια σειρά θέσεις. Θα σας παρακαλούσα να τις δείτε, να τις μελετήσετε. Ζητάμε να γίνει με τον φορέα διαχείριση του Αμβρακικού μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του κόλπου για τις μονάδες της ηχθειοκαλλιέργειας. Ζητάμε να χωροθετηθούν οι παράκτιες περιοχές του Άραχθο και του Λούρου, ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένες χρήσεις γης και να απαγορευτούν επικίνδυνες δραστηριότητες σε όλο το μήκος των ποταμών. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Ζητούμε άμεση συνεργασία και θα την επιδιώξουμε από την 1η Σεπτεμβρίου με επιστημονικούς φορείς για τις διαβρώσεις των ακτών του Αμβρακικού και την επιλογή όλων εκείνων των καλύτερων επιλογών και τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Ζητάμε την προστασία των δασών. Ζητάμε από όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν στο θέμα. Υπάρχουν διακεκριμένοι δασολόγοι στην πόλη. Μπορούν να ασχοληθούν και να προτείνουν λύσεις.
Δεν υπάρχει καταγραφή και κατατογράφηση των δασών. Απαιτούμε και θα προχωρήσουμε σε μια δημιουργία μιας μόνιμης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα δάση και όλες οι δασικές εκτάσεις του νομού. Και ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, αυτό που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του Δήμου. Ένας Δήμος, ένας νομός με βασικές δραστηριότητες στην αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία, μεταποίηση και τον τουρισμό. Αν πάρετε τα προγράμματα όλων των άλλων ανθυποψηφίων, όλων των άλλων υποψηφίων δημάρχων, θα δείτε ότι στην πρώτη γραμμή θέτουν το ζήτημα της ανάπτυξης του τουρισμού. Προφανώς δεν θέλουν να αγγίξουν τα καυτά προβλήματα που αφορούν την παραγωγή, την αγροτική, την κτηνοτροφική. Προφανώς δεν θέλουν να αγγίξουν τα ζητήματα διότι ήταν απόντες, απαθείς και μακριά ανοιχτωμένοι όταν ξεπουλούσαν τη Δοδόνη, όταν ξεπουλούσαν την Αγροτική Τράπεζα, όταν διαλυόταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, όταν η ΒΠΕ, η βιομηχανική περιοχή, καταντούσε τόπος σκουπιδιών, τόπος κρανίου με νεκρά κουφάρια εργοστασίων και επιχειρήσεων. Δεν θέλουν. Νομίζουν ότι στον χώρο του τουρισμού τα πράγματα είναι απλά. Πιθανώς να θεωρούν σοβαρή την άποψη της κυρίας Κεφαλογιάννη, η οποία έλεγε ότι, της Υπουργού Τουρισμού εννοώ, η οποία έλεγε ότι θα αναπτύξει έτσι με τέτοιο τρόπο και με τέτοια δυναμική τον τουρισμό, που ο τουρισμός θα προσφέρει το 50% του ΑΕΠ. Εδώ είναι και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος σαν οικονομολόγος και εμείς κάτι ξέρουμε, γελία άποψη. Αλλά για ποιον τουρισμό μιλάνε όλοι αυτοί οι κύριοι? Να έρθει ο τουρίστας να πάει πού? Η Κασόπη είναι κλειστή, δεν έχει φύλακες. Το Μουσείο της Νικόπολης υπολειτουργεί. Εδώ έχουν φτιάξει κάποιοι κύριοι στο παρελθόν διάφορα μουσεία στην πόλη. Το Ναυτικό Μουσείο είναι κλειστό, δεν λειτουργεί. Υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νιοχώρι. Είναι κλειστό, δεν λειτουργεί. Υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο στην Κρυοπηγή, στην Καμαρίνα, δεν λειτουργεί. Μουσείο στην πόλη δεν υπάρχει. Τους Σιρακιώτες τους κοροϊδεύουν επί σειρά ετών οι προηγούμενοι δήμαρχοι ότι θα εντάξουν το μουσείο των Σιρακιωτών σε κάποιο πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί. Οι άνθρωποι βάλανε λεφτά από την τσέπη τους, κάνανε μελέτες αναβάθμισης του κτηρίου και φυσικά δεν ήταν πουθενά ενταγμένοι. Σε ποιον τουρισμό αναφέρονται? Την παραλία του καναλίου που έχει καταπατηθεί και έχει κατακρεουργηθεί από όλους αυτούς τους αητονίχηδες? Για ποιο τουρισμό μιλάνε σε αυτόν τον Αιγιαλό? Προχθές κατατέθηκε στη Βουλή, να δω, είναι δύο βουλευτές, θα το βεβαιώσουν. Κατατέθηκε νομοσχέδιο με τον ωραίο τίτλο «Οριοθέτηση Αιγιαλών Παραλίας για την Προστασία» κλπ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξεπούλημα, καταπάτηση των πάντων μέχρι μέσα στη θάλασσα τους επιτρέπουν να χτίζουν. Εμείς από αυτό το βήμα για την προστασία των δικών μας Αιγιαλών, για την προστασία της τουριστικής μας ανάπτυξης, ζητάμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, να μην προχωρήσει. Ξέρετε, μερικές φορές είναι, πώς να το πω, πολιτικά όχι τόσο σωστό να αναφέρεσαι σε αντιπάλους όταν η θέση τους είναι άσχημη.
Τι εννοώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα προγράμματα των άλλων συνδυασμών. Εντάχει. Προχθές σε μια ραδιοφωνική συζήτηση, ένα debate που λέμε και εμείς στα Ματζίρικα, έθεσα το ερώτημα. Είπα στον κόσμο, σας παρακαλώ να μην διαβάσετε το δικό μας πρόγραμμα. Διαβάστε το πρόγραμμα του νυν δημάρχου και είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε περισσότερους ψήφους. Διότι είναι ένα κενό ουσίας πρόγραμμα. Όχι αδίκως έχει χαρακτηριστεί ως ο δήμαρχος της απραξίας και μηδέν αντίδραση. Διότι πραγματικά δεν έχει κάποιος κάτι να δείξει ότι αυτό αναπτύχθηκε, αυτό έγινε. Είναι μια επίπονη προσπάθεια η διαδικασία σύνταξης, εφαρμογής ενός προγράμματος. Αλλά όμως ένα πρόγραμμα για να εφαρμοστεί, ένα τέτοιο πρόγραμμα που σας ανέφερα προηγουμένως, το οποίο είναι αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς πολλών ανθρώπων, για να υλοποιηθεί απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχάς πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι προς χάρη των οποίων και για χάρη των οποίων δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Τούτο σημαίνει ότι προέχει διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα εκείνων των κοινωνικών αγαθών, των υπηρεσιών και υποδομών, όπως είναι εργασία, υγεία, παιδεία, συγκοινωνία, κατοικία, νερό, ενέργεια, για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει. Άρα, βασική προϋπόθεση είναι να υπερασπιστούμε αυτόν το δημόσιο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών. Δεύτερη προϋπόθεση. Για να μπορέσεις να αναπτύξεις, για να μπορέσεις να εφαρμόσεις μια αναπτυξιακή πολιτική, θα πρέπει να έχεις όλα εκείνα τα αναπτυξιακά εργαλεία. Τι εννοώ. Δεν μπορεί να μην είναι σε δημόσιο έλεγχο, σε δημόσια ιδιοκτησία, το λιμάνι, το αεροδρόμιο, η αματική πηγή, η αιγιαλή, τα δάση. Τίθεται ένα θέμα διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα, της δημόσιας ιδιοκτησίας επί όλων αυτών. Είχα προκαλέσει τους άλλους υποψηφίους να πάρουν θέση επ' αυτού. Φωνή βοώντος εν τιερήμο. Κανένας δεν απάντησε. Τρίτη προϋπόθεση. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα, κατάλληλη πολιτική κατάσταση. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη μιας άλλης κυβέρνησης, με την οποία θα βρισκόμαστε στο ίδιο πολιτικό μήκος κύματος, με την οποία θα μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα κοινή γλώσσα, θα διευκόλυνε την προώθηση και υλοποίηση του προγράμματός μας. Μια τέτοια κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι στο μέλλον μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διευκόλυνε αυτή την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Σε κάθε όμως περίσταση και σε κάθε περίπτωση η διεκδίκηση της εφαρμογής αυτού του προγράμματος περί του οποίου γίνεται λόγος δεν μπορεί να τεθεί και δεν τίθεται από εμάς υπό την αίρεση οποιασδήποτε κυβέρνησης, διότι δεν αποτελεί σημείο διαπραγμάτευσης. Είναι ένα δεσμευτικό συμβόλαιο ανάμεσα στη δική μας δημοτική παράταξη και στους ανθρώπους με τους οποίους και χάρη των οποίων συντάχθηκε αυτό το πρόγραμμα. Θα διεκδικήσουμε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος που ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου της Πρέβεζας υπό οποιοδήποτε και από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τέταρτη προϋπόθεση. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα πρόγραμμα αν δεν υπάρχει συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Δεν υπάρχει ο έλεγχος εκ μέρους των πολιτών για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Και η πέμπτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας Δήμος ικανός να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εμείς σαν Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία έχουμε σχεδιάσει, έχουμε
οργανώσει αυτό το καινούριο πρότυπο διοίκησης του Δήμου και είμαστε έτοιμοι από την 1η Σεπτεμβρίου να το εφαρμόσουμε. Ένα πρότυπο διοίκησης του Δήμου το οποίο ανταποκρίνεται στο όραμά μας αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης. Ποιο είναι αυτό, τι Δήμο θέλουμε? Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Σε οποιοδήποτε ερώτημα και αν μας τίθεται ή σε οποιοδήποτε ερώτημα και αν μας τεθεί από την 1η Σεπτεμβρίου που θα είμαστε στη Δημοτική Αρχή, η απάντησή μας είναι μία. Ο άνθρωπος και το δικό του περιβάλλον. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του αποτελεί εκείνη την κόκκινη κλωστή που διαπερνά ολοκληρωτικά και απόλυτα το σύνολο της αντίληψης, το σύνολο της πολιτικής και του προγράμματός μας για το μέλλον και την προτυπική της πόλης και του Δήμου αυτού. Το δικό μας όραμα, το δικό μας πρότυπο διοίκησης και διακυβέρνησης του Δήμου Πρέβεζας είναι ένας Δήμος δημοκρατικός, αντιγραφειοκρατικός, ένας Δήμος ανοιχτός στους δημότες μας και τους φορείς του, ένας Δήμος διεκδικητικός, αποτελεσματικός και λειτουργικά αποκεντρωμένος. Ένας Δήμος που θα επιζητά τον έλεγχο και θα δημιουργεί όλες εκείνες συνθήκες και προϋποθέσεις άμεσης και ενεργού συμμετοχής των ίδιων των δημοτών στις υποθέσεις του. Για την υλοποίηση αυτού του νέου προτύπου διοίκησης και διακυβέρνησης του Δήμου, εμείς ως Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία δεσμευόμαστε ενώπιον σας. Επιζητούμε και ζητάμε έναν Δήμο που δεν θα είναι οργανωμένος και δεν θα περιστρέφεται πίσω γύρω από το πρόσωπο του Δημάρχου. Επιζητούμε έναν Δήμο που δεν θα είναι δημαρχοκεντρικός. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε απαραίτητο, αναγκαίο, να αναβαθμιστεί η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα τρέχουν με ένα γκρέιντερ να καθαρίζουν δρόμους ή να γεμίζουν λακκούβες για να μαζεύουν ψήφους. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να μετατραπεί σε ένα όργανο παραγωγής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Δήμου και για το μέλλον αυτού του Δήμου. Θεωρούμε υποχρεωτικό αιτήματα των πολιτών ή συλλογικών φορέων τα οποία συλλέγουν από κάτω από αυτό το αίτημα 300 υπογραφές και πάνω υποχρεωτικά πρέπει να εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προχωρήσουμε τη θεσμοθέτηση του Δημοτικού Ελέγχου. Όλοι σας βλέπετε στις τηλεοράσεις καμιά φορά όταν γίνεται αυτός που λέγεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, ότι ο βουλευτής της αντιπολίτευσης ή της συμπολίτευσης υποβάλλει ερώτηση κατά ίδια πρότυπα με ανοιχτές διαδικασίες, με πλήρη διαφάνεια θα θεσμοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία. Να έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε συμπολιτευόμενος ή αντιπολιτευόμενος δημοτικός σύμβουλος να έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις και να απαιτεί απαντήσεις για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Όλοι υπόσχονται αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων. Σε αυτή την γύρα που κάναμε σε όλα τα χωριά του Δήμου Πρέβεζας, του νέου καλλικρατικού Δήμου Πρέβεζας, διαπιστώσαμε ότι όχι δεν ρωτούν τους κατοίκους, ούτε τον πρόεδρο των κοινοτήτων δεν ρωτούν τι γίνεται και πόσο. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε ουσιαστικό την αναβάθμιση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Θεωρούμε υποχρεωτική την ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Θα προτείνουμε και θα επιδιώξουμε να συσταθεί Συμβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος στο Δήμο. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα δημιουργήσουμε
αυτό που λέγεται Δήμος των Νέων, κατά τη Βουλή των Νέων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή των νεολαίων της περιοχής. Θεωρούμε απαραίτητη σε αυτή τη διαδικασία και τη συμμετοχή των φοιτητών του ΤΕΗ, ένα ίδρυμα ανώτερο, το οποίο λειτουργεί επί σειρά ετών στην πόλη, με καλές προδιαγραφές και με καλές αποδόσεις επιστημονικές και διδακτικές, για το οποίο κανείς στην πόλη δεν κουνάει το μικρό του δαχτυλάκι. Μεταθέσανε τη διοίκηση στην Ιγουμενίζα, διότι κάποιος βουλευτής ήθελε να κάνει το κομμάτι του και να πάρει τις ψήφους του στο νομό Θεσπρωτείας και κανένας δεν είπε τίποτα. Παρεμπιπτόντος και συμπληρωματικά λέω ότι εμείς θεωρούμε ότι το ΤΕΗ της πόλης, το ΤΕΗ αυτό που βρίσκεται στο Ψαθάκι, θα πρέπει να ενταχθεί λειτουργικά, οργανικά, σε όλο τον ιστό της πόλης, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την ύπαρξη ενός ανώτατου ιδρύματος στην πόλη. Οραματιζόμαστε έναν Δήμο στον οποίο η καταπολέμηση της διαφθοράς και της σπατάλης θα είναι σε πρώτο πλάνο. Η επέδοση της διαφάνειας και του ελέγχου εκ μέρους των δημοτών και η ουσιαστική λογοδοσία όλων των αιρετών πρέπει να γίνει λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Κάποια από αυτά είναι τα εξής. Καμία απευθείας ανάθεση, ούτε έργου, ούτε με προφορική εντολή. Όλα τα έργα του Δήμου πρέπει να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και έλεγχο, με γνήσιες και ανοιχτές διαδικασίες. Θα θεσμοθετήσουμε, θα επιβάλλουμε το πόθεν έσχες όλων των αιρετών. Α, όχι μόνο το πόθεν, αλλά και το πώς έσχες όλων των αιρετών. Θα αναβαθμίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Απ' την αρχή δηλώνουμε ότι εμπιστευόμαστε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Θα το στηρίξουμε και θα στηριχτούμε σε αυτό. Όμως οι αρχές της αξιοκρατίας αλλά και της συνέπειας στον εργασιακό χώρο είναι απαράβατες για όλους. Θα έχουμε ανοιχτό μέτωπο απέναντι στον κομματισμό, στο ρουσφέτη και στην αναξιοκρατία στο Δήμο. Θα μελετήσουμε την αναδιοργάνωση και αναμόρφωση του οργανογράμματος του Δήμου με στόχο την λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού. Θεωρούμε τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία αυτονόητη. Είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή στον χώρο των Δήμων των μεθόδων των εργασιακών σχέσεων και των επισφαλών εργασιακών σχέσεων. Υπάρχει το θέμα με τους σχολικούς φύλακες. Δικαιώθηκαν στο δικαστήριο. Ζητήσαμε ως παράταξη το Μάρτιο να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση να μην γίνει έφεση. Δεν μας άκουσαν. Κάναν έφεση. Υπάρχει όμως και άλλος δρόμος. Το έδειξα, το έδωσα του Δημάρχου. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Ομόφωνα αποφάσισαν να μην γίνει έφεση. Και έχουμε σήμερα αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος και ο Κώστας ο Πάρκας, δεν θυμάμαι, για την νίκη των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε, υπάρχει τρόπος να διεκδικήσουμε, υπάρχει τρόπος να επιτύχουμε. Και το τελευταίο, για να μην σας κουράζω, κάνει και κρύο, παρόλο που σταματήσαμε τη βροχή, με τον αέρα και το κρύο δεν τα καταφέραμε ακόμη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητιέται παντού, από όλους και όλοι έχουν κάποια άποψη, το θέμα της χρηματοδότησης όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου. Το μοτίβο είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, μας κόψαν την επιχορήγηση. Σωστό. Όταν όμως σας κόβαν την επιχορήγηση, κύριε Δήμαρχε, εσείς τι κάνατε?
σκύβατε το κεφάλι και υπογράφατε όλες αυτές τις αποφάσεις. Εμείς έχουμε άλλη άποψη για τα ζητήματα αυτά. Θα διεκδικήσουμε κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση όλων και εφαρμογή όλων των θεσμικών λειτουργιών που έχει αναλάβει ή έχουν ανατεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ζητήσουμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών προς ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών μας. Έχουμε πει ξανά, θα αξιοποιήσουμε όλο το νομικό πλαίσιο. Αλλά όταν αυτό το πλαίσιο μας δένει τα χέρια για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, των δημοτών μας, εμείς θα ζητήσουμε και θα διεκδικήσουμε αλλαγή αυτού του πλαίσιου. Θα διεκδικήσουμε την έγκαιρη απόδοση όλων εκείνων των φόρων που εισπράττονται από το κράτος για λογαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν αποδίδονται. Κλείνουν τις τρύπες των χρεών των τραπεζών, κλείνουν τις τρύπες από το PSI, πληρώνουν όλους τους αετονίχηδες του εξωτερικού και του εσωτερικού, αλλά δεν αποδίδονται οι φόροι οι οποίοι εισπράττονται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι θέμα διεκδίκησης και σε αυτές τις διεκδικήσεις θα ζητήσουμε τη συμπαράδαση των ίδιων των δημοτών. Πολύς λόγος και ντόρος γίνεται για τα περίφημα ΕΣΠΑ. Όλοι άμα λένε κάτι, πώς θα το χρησιμοποιήσουν, στο ΕΣΠΑ θα το βάλουμε. Λες και το ΕΣΠΑ είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που τα σκεπάζει και τα προστατεύει όλα. Υπάρχει το ζήτημα της ιεράρχησης των αναγκών του Δήμου. Δεν παίρνουμε από το ΕΣΠΑ ό,τι δίνει το ΕΣΠΑ. Ζητάμε να ενταχθούμε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ικανοποίηση των προγραμματικών μας στόχων, των προγραμματικών μας δράσεων. Και για να γίνει αυτό, επειδή όλοι αυτοί που μιλάνε για ΕΣΠΑ το έχουν μυρίσει κάπου, δεν το ξέρουν. Εμείς το ξέρουμε. Και αυτό ζητάμε στο Δήμο, να διαμορφωθούν και οι συνθήκες, να διαμορφωθούν εκείνες οι υπηρεσιακές δομές, να τις ενισχύσουμε για να μπορούν να ξέρουν πώς, τι, πότε, με τι τρόπο να διεκδικήσουν χρήματα. Μέχρι τώρα το παράδειγμα του Ναυτικού Μουσείου είναι χαρακτηριστικό. Διώξανε τον ναυταθλητικό όμιλο από εκεί, γιατί ο κύριος Κλάπας ήθελε να πάρει κάποια λεφτά από το ΕΣΠΑ. Όχι ήταν ανάγκη κάτι να γίνει για να πάρουμε τα λεφτά, για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει εκεί το ναυτικό μουσείο. Το έφτιαξε το μουσείο. Έδιωξε τους αθλητές, κλειστό το μουσείο. Να το ΕΣΠΑ. Υπάρχει ένα θέμα με τους δημοτικούς φόρους, με τα δημοτικά τέλη. Όλη η λογική αυτών των κυβερνήσεων είναι στην κατεύθυνση να μετακυλήσουν όλα τα βάρη στους πολίτες, όλα τα βάρη στους δημότες. Θα αντισταθούμε, αλλά από την άλλη μεριά θα αναδιοργανώσουμε, θα μελετήσουμε και θα αναμορφώσουμε τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη. Στη λογική κάποιων κριτηρίων κοινωνικών, οικονομικών, τοπικών. Και όλες οι αεράτες υποσχέσεις, θα μειώσω τα τέλη, θα απαλλάξω από τέλη επιχειρήσεις, είναι στον αέρα. Είναι υποσχέσεις που δεν έχουν καμία βάση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ένα τέτοιο πρότυπο διοίκησης και διακυβέρνησης του Δήμου της Πρέβεζας αποτελεί βασική προϋπόθεση, απαραίτητο όρο και αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση του προγράμματός μας. Αλλά και κάτι άλλο. Για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα απαιτούνται και οι άνθρωποι εκείνοι που θα το υλοποιήσουν. Θεωρούμε ότι το ψηφοδέλτιο το οποίο έχουμε καταρτήσει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές, αυτή την περίοδο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο, συνήθως λένε ψηφοδέλτιο νίκης, ψηφοδέλτιο τάδε. Για μας είναι ένα ψηφοδέλτιο ανατροπής, είναι ένα ψηφοδέλτιο δημιουργίας. Είναι για μας δύναμη αυτό το ψηφοδέλτιο. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο είναι άνθρωποι από όλες
τις κοινωνικές, καλύπτω όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα προβλήματα του τόπου. Είναι άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση και πολιτική αποφασιστικότητα να αναλυοποιήσουν αυτό το πρόβλημα για το οποίο μιλάγαμε. Θα τους αναφέρω τους υποψήφιους που είναι στο Δήμο της Πρέβεζας και θα τους παρακαλούσα σιγά σιγά όσοι μπορούν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι γέροι, δεν μπορούν να ανέβουν τη σκάλα. Οι γέροι ας κάτσουν από κάτω. Είναι ο Χρήστος ο Αργυρός, μουσικός. Είναι ο Τάσος ο Γάτσιος, γεωπόνος, πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων. Είναι η Κική Ισακά, Γάτσιου, συνταξιούχος της τράπεζας, γνωστή από το Σύλλογο Ανάγνωσης Βιβλίου. Είναι ο Σωτήρης ο Γεωργίου, συνταξιούχος του ΟΤΕ. Είναι ο Κώστας ο Καρτζονίκας, γνωστός αθλητικός παράγων του τόπου μας. Είναι η Παναγιώτα Ιθιάννη, δασκάλα. Είναι ο Γιάννης ο Θεοφάνους, καθηγητής, πρόεδρος της ΕΛΜΕ, των καθηγητών του νομού. Είναι ο Βαγγέλης ο Καινούριος, δάσκαλος κι αυτός. Είναι η Παγώνα η Κανελοπούλου, γνωστή ως Πέγγι. Άνεργοι. Είδατε, έχουμε ανθρώπους από τις λίστες ανέργων και όχι από τις λίστες Λαγκάρντ ή από τις λίστες χρεωστών. Είναι ο Θόδωρος ο Κοροναίος, γεωπόνος. Είναι ο Θοδωρής ο Κολοβός, γνωστός και μη εξαιρεταίος, συνταξιούχος φροντιστής. Είναι ο Ηλίας ο Κεριάκης, και αυτός εκπαιδευτικός. Είναι ο Βασίλης ο Κοστούλας, τραπεζικός υπάλληλος, διοικητικός παράγων του αθλητισμού στην πόλη μας. Είναι η Καλλιόπη Μιχελάκου, αχρία στην Άνε, ψυχίατρος. Είναι ο γνωστός δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος της πόλης, ο Μιλτιάδης ο Πάλκος. Είναι ο Θανάσης ο Μπάρκας, πολιτικός μηχανικός. Είναι η Άννα η Μπαρκούζου, χοροδιδάσκαλος. Είναι ο Γιώργος ο Μπέκας, μηχανικός, καμεραμάν. Είναι ο Λάκης ο Πέλης, γνωστός και ως Αγισίλαος, συνταξιούχος οικονομολόγος. Είναι η Λαυρινή η Μόκου, νοσηλεύτρια, δουλεύει στο νοσοκομείο. Είναι ο Μιχάλης ο Νόβας, χοροτεχνικός μέγας. Είναι ο Αλέκος ο Τελής. Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, συνταξιούχος πλέον, μην τον φοβάστε. Είναι ο Σπύρος ο Παγκράτης. Να υπάρχουν να ξεχάσετε. Είναι ο Δημήτρης ο Παπαδήμος, γνωστός μουσικός παραγωγός. Αυτός θεωρείται Πρεβεζάνος παρόλο που είναι γαμπρός, ενώ εγώ που είναι Πρεβεζάνος θεωρούμαι ξένος. Είναι ο Γιώργος ο Παπαδιώτης. Είναι ο Μίλτος ο Παπάς, καθηγητής στα ΤΕΗ. Είναι ο Δημήτρης ο Παρασκευάς, πρόεδρος του δοξασμένου Συλλόγου Βόλε της πόλης μας. Είναι ο Δημήτρης ο Ροπόκης, εκπαιδευτικός. Είναι ο Άλκης ο Σαουσάντος, διπλωματούχος σεφ, αρχιμάγειρας, δουλεύει σήμερα, δεν είναι εδώ. Είναι η Χρυσούλα η Σιλιόγκα, δημοσιογράφος. Είναι ο Βαγγέλης ο Σοπικιώτης, υπάλληλος του ΟΤΕ, πορευτής, θεατρικός παράγων. Είναι η Βάγια Ετζήμα, δουλεύει σε ξενοδοχείο, υπεύθυνη ρεσεψιόν.
τον Νεοχώρη. Είναι ο γνωστός Βασίλης Τζίμας. Είναι η Τέτα Ιτζόρα, καθηγήτρια Αγγλικών. Είναι ο Κώστας Οτσιμπούκης, βιομηχανικός εργάτης στα Ψάρια, στη βιομηχανική περιοχή. Είναι ο Κώστας Οτσόκος, συνταξιούχος, συνεταιριστικός υπάλληλος. Είναι ο Χριστάκης Οτσούτσης, φοιτητής. Είναι η Ματίνα Ιφατούρου, εκπαιδευτικός. Είναι ο Ευκλήδης ο Φονταράς, μηχανικός. Είναι ο Μίτσος ο Αλπάτης, ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι ο Γιώργος ο Βεΐτης, άνεργος και αυτός δυστυχώς. Είναι η Κατερίνα η Νίνα Γκάσκη, φοιτήτρια. Είναι η Σοφία Ιζόνιου, νοικοκυρά. Είναι η Πιπίνα η Κατσουλάρη, λογίστρια. Είναι ο Αντώνης ο κυνηγός, εκπαιδευτικός. Είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου, μπάλκου, φοιτήτρια. Είναι ο Δημητράκης ο Μπέλης, ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι η Ειρήνη Νούσου, ελεύθερος επαγγελματίας και φοιτήτρια. Είναι ο Βαγγέλης ο Τσιρογιάννης, συνταξιούχος, εκπαιδευτικός. Είναι η Χριστίνα Ιπασιούλη, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, και η Δημήτρα Δημητρούλα Ρεβίσιου, συμβασιούχος καθαρίστρια. Και ο Θοδωρής ο Πιστιόλας, μάγος. Ταχυδακτυλουργός. Αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε είμαστε μια ομάδα ισχυρή. Μια ομάδα που θα βάλει τέρμα στην κατάτια αυτή στην οποία έχει περιέλθει η πόλη. Είναι αυτή η ομάδα που από την άλλη Κυριακή θα αρχίζει να σχεδιάζει το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν μπορεί να πάει άλλο. Πρέπει αυτή η πολιτική και στο Δήμο της Τρέμετος να ανατραπεί. Ψηφίζουμε μεθαύριο Δημοτική Ριζοσπαστική Συνεργασία. Βάζουμε τέρμα σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε εποχή. Ανιψιά μου είναι. Thank you.